Με ένα καθόλου βαρετό διάρρη και δύο τριάρια έφυγε στο προηγούμενο επεισόδιο και γύρισε στη θέση της πάρα πολύ χαρούμενη η Σέβη Παπανίκου. Τέτοια της εύχομαι. Σέβη μου, πολύ ήρεμο, πολύ όμορφο πρόσωπο σήμερα. Άλλο πράγμα είσαι, το ξέρεις. Ναι, ξεκουράστηκα για να έχω δυνάμεις για απόψε. Σωστό. Εκεί που πάω. Πού θα πας απόψε? Λοιπόν, γιατί κάπου θα πας απόψε είναι βέβαιον. Πού θα πάω, πού θα καταλήξω, ένας θεός ξέρει. Ποιος να ξέρει, ναι. Who knows. Λοιπόν, θυμάσαι το celebrity crush που είχα? Βέβαια. Με κάλεσε για dinner, όχι εμένα μόνο προσωπικά, φίλους. Α. Έτσι ξεκινάνε αυτά. Όπως έτσι ξεκινάνε. Πάμε έτσι για ένα σούσι στην Γλυφάδα. Και μετά, εννοείται θα έπεται συνέχεια, το άγνωστο το που. Γι' αυτό είμαι προετοιμασμένη για όλα. Δηλαδή, δηλαδή είναι ένα πιο ευπρεπές look εδώ με το σακάκι. Αλλά ναι, μετά... Ναι, ναι. Μετά... Μετά έχω λίγο άγριες διαθέσεις. Μάνα μου τα κλεφτόπουλα λέγεται αυτό μετά. Γιώργο, δύσκολα τα πράγματα, όπως βλέπεις. Παθμολογήστε. Λοιπόν, να τη βαθμολογία. Έχεις 3. Έλλη, 5. Είσαι 6 γυναίκες, αλληλοστηρίζονται. Ναι. 3 από την Άννα. Θα μπορούσε ένα 4. Τώρα μπορούσε, κανονικά ναι, ως φίλη. Να μου το εξηγήσει, ναι, ναι. Όντως. Θέλω να μας εξηγήσει η Μαρία για το 2 που έβαλε. Δεν βλέπω μία επανάληψη, ας πούμε, σε μία γούνα πάνω από... Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, χειμώνας είναι, τι να βάλω, βράδυ πηγαίνω. Θα μπορούσε να είναι, κοίτα, μ' αρέσουν οι γούνες. Ναι, θα μπορούσε να είναι μία γούνα που να μην είναι πάλι άσπρη, ανοιχτόχρωμη και αυτά, να κάνει... Ήθελα να δώσω φως σε αυτή τη μαυρίλα που φοράω. Ωραία, θα μπορούσε, εφόσον... Την οποία μόνη τη φόρεσε τη μαυρίλα. Ναι, 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 ήθελα εφόσον να δώσω φως. Έχεις κάνει, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι με το μαύρο και τα μπορντό αξεσουάρ, θα έβλεπα μία γούνα σε πράσινο έντονο ή και λιγότερο έντονο, ένα μετά, ζεστό κυπαρισί. Μετά θα με έλεγες kits. Που θα έκανε, όχι, όχι. 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 Το kits δεν είναι έτσι. Εντάξει, απλά λέω. Δεν λες απλά, υπενήσεσαι σε κάτι, αλλά εγώ κάτι αναφέρομαι, στο look σου αυτό, το εντάξει, συγκεκριμένο. Αν εσύ θέλεις να κάνεις trip πίσω στο memory lane, και κάντο μόνη σου. Αυτό το trip. Λοιπόν, ένα ζεστό κυπαρισί, μια γούνα πιο statement. Επίσης... Statement είναι όλο αυτό από μέσα από μόνο. Το πιο το μαύρο. Όχι, όλο αυτό ότι που έχω κάνει. Ότι έχεις φορέσει ένα σορτσάκι πάνω από ένα κολάν. Ναι, και εσύ τις προάλλες φόρεσες ένα σορτσάκι, μάλινο βέβαια, και πήρες 4 και 5. Ωραία, και οπότε εσύ μου βάλεσαι... Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω, εγώ κάνω ένα αντίστοιχο look okay και παίρνω διάρια. Άρα ωραία, αυτό ωραία, κάτι λοιπόν, σημαίνει. Άκου να σου πω. Κάτι σημαίνει. Άκου να σου πω. Εγώ απλά έτσι κάνω έτσι μια λοιπόν, παρατήρηση. Επειδή εγώ δεν είμαι σεξ γυναίκα λοιπόν και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που έχεις κάνει τώρα, θα μπορώ να σου πω ότι θα προτιμούσα το σορτσάκι από πάνω με καλσόν από μέσα και όχι με κολάν. Γιατί... Δεν είναι κολάν, είναι ένα τούλινο body. Είναι ωραία, ένα κομμάτι. Εννοείς ολόσωμη φόρμα. Είναι ολόσωμο, ναι, είναι γιατί τούλινο το body ολόσωμο. Είναι, ωραία, λοιπόν, να έχεις φορέσει λοιπόν ένα body με ένα καλσόν, γιατί αυτό εκεί το γυμνό πόδι στο ύψος που είναι και σε σχέση με το πώς κόβει εκεί πέρα το... σορτσάκι, δεν μου αρέσει. Βρίσκω ενδιαφέρον το παιχνίδι της υφής της γούνας με τα κρόσια στην τσάντα σου, αλλά το γεγονός ότι η γούνα είναι τόσο συνηθισμένη
Και το γεγονός ότι πάλι πάμε μαζονάκι, άρα βάζουμε μια γούνα. Δεν είπα όνομα εγώ, δεν ανέφερε ούτε πάω μαζονάκι, είπα ότι βγαίνω για σούση στην Γλυφάδα με φίλους μου. Ναι, είπες, ότι το συνέδεσες εσύ ίδια, δεν ακούω πράγματα. Εσύ το δεν είπες, είπα ότι πάω στα μπουζούκια. Το συνέδεσες, ναι, ότι πας με αυτόν τον άνθρωπο σε, άλλο, σε ένα άλλο setting. Εντάξει, για ένα dinner λοιπόν, πάω. Το ότι ένας πούμε, μαζονάκης, γούνα, μαζονάκι ίσο. Δεν το κόλλησα, γούνα φοράω ανέκαθεν, μου αρέσουν δηλαδή, οι γούνες. Οκ, okay, σου εξήγησα. Τι να κάνω, λοιπόν, όπως ένα σου αρέσει ένα συγκεκριμένο στυλ που ναι. Μας το φέρνει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, ωραία. Έτσι και εμένα μου αρέσουν οι γούνες. Λοιπόν, δηλαδή, πού είναι λοιπόν, το κακό. Με την αντίρρησή μου λοιπόν με το κόνσεπτ και με τη συγκεκριμένη γούνα όπως την επέλεξες, τα έχω πει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εφόσον θεωρείς ότι και εγώ φέρνω τα ίδια, μπορείς να με βαθμολογήσεις αντίστοιχα ή και κατώτερα αν θέλεις. Οκ. Αυτά. 2,3 είναι η τελική βαθμολογία. Για να δούμε τι θα γίνει στους κριτές τώρα, Σέβη.